Για χιλιάδες χρόνια η παξαρκία θεωρούνταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Το 1997 όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την παξαρκία ως παγκόσμια επιδημία. Ένας στους δύο ανθρώπους είναι σήμερα υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Πώς αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία, νόσος ή αισθητικό πρόβλημα? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Την εκπομπή αυτή που αναλύει και παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις στην σύγχρονη ιατρική, αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Καθιστική ζωή, άγχος, αλλά και παθολογικά αίτια είναι πολλές φορές οι λόγοι που κανείς οδηγείται στην παχυσαρκία. Η παχυσαρκία δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο αισθητικό. Είναι και πρόβλημα παθολογικό, που για πολύ κόσμο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κοντά μας βεβαίως έχουμε τον κύριο Γιώργο Σκρέκα, λαπαροσκόπος χειρουργός, εξειδικευμένος στην χειρουργική παχυσαρκίας. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, η παχυσαρκία δεν είναι ένα ζήτημα, όπως είπα προηγουμένως, αισθητικής, αλλά έχει πολλές συνέπειες για κάποιον ο οποίος το ζει καθημερινά. Κουβαλάει πρακτικά έναν ακόμη άνθρωπο πάνω του και είναι υποχρεωμένος να ζει με αυτό το πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν, τι είναι εκείνο το καινούριο που μπορούμε να δούμε στην χειρουργική πλέον αντιμετώπιση? Είναι ξεκάθαρο, Γιάννη, ότι τα τελευταία χρόνια η χειρουργική της παχυσαρκίας έχει κάνει άλματα επιστημονικά. Έχει προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα δεν είχαν λύση. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι καταρχάς η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι συντηρητική, δηλαδή όλοι κάνουν δίαιτα. Βεβαίως, αρκεί η δίαιτα. Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Η δίαιτα δεν αρκεί τις περισσότερες φορές, ειδικά όταν μιλάμε για ακραία παχυσαρκία. Αυτό που εμείς μετράμε με το δείκτη σωματικού βάρους, δηλαδή όταν το δείκτη σωματικού βάρους ξεπεράσει το 35 και πολύ περισσότερο το 40. Πλέον έχουμε τη λεγόμενη νοσογόνο παχυσαρκία, η οποία μόνο χειρουργικά αντιμετωπίζεται. Άρα δεν μιλάμε για 2, 3, 5 κιλά επιπλέον που μπορεί βεβαίως να έχει ένας άνθρωπος. Όχι. Βεβαίως αυτοί που έχουν τα 5 κιλά είναι καλό να προσέχουν για να μην γίνουν ασθενείς, ας πούμε, ακριβώς. Λοιπόν, η χειρουργική λοιπόν έλεγα ότι έχει προσφέρει λύσεις πλέον. Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν αυτό το κομμάτι της χειρουργικής της παχυσαρκίας. Ποιες είναι λοιπόν οι σύγχρονες εξελίξεις στη χειρουργική παχυσαρκίας? Καταρχάς θα συζητήσουμε, Γιάννη, για την πρόσφατα εξελιγμένη τεχνική της γαστρικής τείχωσης, της ενισχυμένης γαστρικής τείχωσης συγκεκριμένα. Αυτή την επέμβαση, την οποία εγώ και η ιατρική μου ομάδα την έχουμε εξελίξει την τελευταία πενταετία σε εξαιρετικό βαθμό, ώστε να είναι απολύτως ασφαλής και πολύ πολύ αποτελεσματική. Ήθελα σε αυτό το σημείο... Πρωτού περάσουμε στην ενισχυμένη πτύχωση, πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η απλή γαστρική πτύχωση. Βεβαίως. Γι' αυτόν τον λόγο να δούμε παρακαλώ... Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή στο... Για να κατανοήσουμε... ακριβώς είναι πτύχωση. Βεβαίως. Ναι, ας πούμε δύο λόγια πρώτα απ' όλα. Είναι μια επέμβαση η οποία έχει χρόνο γέννησης, ας πούμε, περίπου το 2008. Το 7 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Ήταν τότε μια πειραματική τεχνική την οποία ανέπτυξαν στο Πανεπιστήμιο Τεχεράνης και βεβαίως φάνηκε αμέσως ότι είναι μια καλή εναλλακτική μέθοδος για απώλεια βάρους, γιατί έχει ορισμένα πολύ πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποιεί ξένα σώματα, θα τα πούμε και μετά. Δεν χρησιμοποιεί συρραπτικά εργαλεία, είναι μια φθηνή μέθοδος ενώ από πλευράς κόστους. Και βεβαίως είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της απώλειας βάρους. Εμείς την ξεκινήσαμε και τη δοκιμάσαμε. Σε ποιους ενδείκνεται αυτή η μέθοδος? Ναι, αυτή η μέθοδος ενδείκνεται σε όσους έχουν νοσογόνο παχυσαρκία. Βεβαίως θα έλεγα ότι εμείς βάζουμε ένα όριο με το BMI στο 45. Τον δείκτη λοιπόν μάζας σώματος. Τον δείκτη σωματικού βάρους να είναι στο 45. Όχι για αυτούς που είναι ακραία παχύσαρκη. Θα το πούμε και στη συνέχεια. Ήθελα όμως να πω ότι την ξεκινήσαμε αυτή την τεχνική από το 2009. Εγώ και η ομάδα μου εδώ στην Αθήνα. Αφού δοκιμάσαμε και είδαμε τα αποτελέσματα και είδαμε πόσο καλή είναι και βολική εννοώ και για τον ασθενή, δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα για πρώτη φορά το 2011. Μάλιστα προτείναμε και μια τροποποίηση, αυτό που αργότερα έγινε γνωστό σαν τριπλή πτύχωση. Δηλαδή μια πολλαπλή πτύχωση στο μάχου, γιατί είχε πολύ πολύ καλύτερα
μεταχειρητική πορεία και αποτελέσματα σε σχέση με την κλασική πτύχωση όπως είχε περιγραφεί από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Αυτή την τεχνική τώρα την έχουμε εξελίξει ακόμα περισσότερο την τελευταία πενταετία και την καινούργια μας τεχνική που θα τη δείξουμε σε λίγο την ονομάζουμε ενισχυμένη γαστρική πτύχωση. Αυτή έχει σε σχέση με την προηγούμενη την τριπλή πολύ συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία θα συζητήσουμε αφού δούμε πρώτα πώς γίνεται αυτή η πτύχωση. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι σημαίνει η γαστρική πτύχωση για να δούμε την μετεξέλιξή της. Ας δούμε λοιπόν την εικόνα αυτή η οποία θα μας εξηγήσει πρακτικά και οπτικά πώς χρησιμοποιείται. Εδώ λοιπόν έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε τι γίνεται όταν λέμε για γαστρική πτύχωση. Αυτό είναι το στομάχι. Αυτό είναι το στομάχι και θα δείξουμε την ενισχυμένη γαστρική πτύχωση τώρα. Εδώ βλέπουμε με μια σειρά ραμάτων σε πρώτη φάση μικραίνουμε το στομάχι. Άρα το διπλώνουμε το στομάχι. Το διπλώνουμε εσωτερικά, το μικραίνουμε. Μειώνουμε τον όγκο. Μειώνουμε πολύ τον όγκο. Με τη δεύτερη σειρά ραμάτων, η οποία είναι και η σταθεροποιητική, σταθεροποιεί το αποτέλεσμα, το στομάχι εκεί ακριβώς που θέλουμε εμείς, πετυχαίνουμε τη μίκρυση του στομάχου στο βαθμό που θέλουμε. Μάλιστα. Δηλαδή η πρώτη σειρά ραμάτων, η οποία σημειωτέων είναι με ράματα τα οποία είναι απορροφήσιμα και δεν μένουν στον οργανισμό. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτή. Σε μια αναθεωρητική ενδεχομένως επέμβαση. Γιατί έχεις πολύ λιγότερα ράματα να αφαιρέσεις. Έτσι. Και βεβαίως πολύ λιγότερο φορτίο ξένου σώματος για τον οργανισμό. Φανταστείτε ότι και ακόμα και το ράμα είναι ένα ξένο σώμα για τον οργανισμό. Και μπορεί να το αποβάλει, μπορεί να δημιουργήσει ένα απόστημα. Κάθε ράμα μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό προβληματάκι. Άλλο να έχει 5 ράματα, άλλο να έχει 35. Λοιπόν, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι με αυτή την τεχνική έχουμε ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, το στομάχι το μικραίνουμε όσο θέλουμε εμείς. Δεύτερον, έχουμε πολύ μικρότερο φορτίο ξένου σώματος. Πριν προχωρήσετε παρακάτω, λέτε όσο θέλουμε εμείς, όσο θέλει ο γιατρός, όσο επιβάλλει η επιστήμη του γιατρού ή όσο θέλει ο ασθενής ή και τα τρία όλα αυτά μαζί. Α, όχι. Σε αυτά, Γιάννη, είναι όλα ή τίποτα. Το στομάχι θα πρέπει να γίνει όσο γίνεται μικρότερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε, ας το πούμε, διακρίσεις, να το πω απλά. Παρά το ότι υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί κάποιος μπορεί να έρθει και να σου πει ότι γιατρέ, κοίταξε, εγώ θέλω και να τρώω λίγο, ας πούμε. Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η επέμβαση πρέπει να λειτουργεί περιοριστικά. Πρέπει το στομάχι να είναι πολύ, πολύ μικρό. Έτσι, με την τεχνική αλλά αυτή. Αλλά δεν πάει σύμφωνα με τα κιλά που θέλει να χάσει κανείς. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, η επέμβαση λοιπόν αυτή γίνεται. Είναι πολύ, πολύ πιο στανταρισμένη από την παλαιά πτύχωση, την τριπλή πτύχωση. Μπορούμε να το μικρύνουμε πολύ περισσότερο το στομάχι και πιο σταθερά, γιατί έχει και δεύτερη ενισχυτική ραφή απ' έξω. Θα ήθελα να δούμε και την επόμενη εικόνα που δείχνει την διαφορά της. Βεβαίως. Εδώ είναι η τριπλή πτύχωση. Η τριπλή πτύχωση, όπως βλέπετε, έχει ένα πιάσιμο σε 4 σημεία. Άρα, για να κατανοήσουμε πώς αυτή η φωτογραφία μας δίνει να καταλάβουμε τι είναι η πτύχωση. Σε κάθε μία από αυτές τις κοιλότητες που έχουν δημιουργηθεί και μοιάζουν λίγο με πέταλα λουλουδιού, υπάρχει μία πτύχωση, ένα δίπλωμα του στομάχου. Ένα δίπλωμα του στομάχου, ακριβώς. Οπότε μετράμε 1, 2, 3 και ερχόμαστε μετά αυτές τις τριπλές κοιλότητες να τις ενώσουμε σε άλλη μία. Σωστά. Προσέξτε. Εδώ έχουμε τη λεγόμενη τριπλή πτύχωση. Είναι με ένα ράμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιασμένο το στομάχι σε 4 σημεία. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αμέσως ότι αυτή η μοναδική σειραφή που πιάνει τα 4 σημεία του στομάχου, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι από πολύ ισχυρό ράμα. Έτσι ώστε. Και να από πολύ έμπειρο χέρι. Και από πολύ έμπειρο χέρι, αλλά έχει σημασία το ράμα. Εάν το ράμα δεν είναι πολύ ισχυρό, υπάρχει πρέπει να σπάσει και η πτύχωση να αποτύχει. Και να μην έχουμε λοιπόν, καμία πτύχωση πάλι. Άρα και λοιπόν οδηγήσε στην επιλογή ραμάτων που είναι μεγάλου διαμετρήματος. Δεύτερον, πιο παχύ λοιπόν τον είναι. Πιο παχύ που σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών. Το παχύ ράμα σημαίνει μεγαλύτερη τρύπα στο στομάχι. Δεύτερον, είναι ράμα το οποίο θα πρέπει να είναι μη απορροφήσιμο, διότι μόνο με αυτό το ράμα κρατιέται το στομάχι σε αυτή τη θέση. Άρα και λοιπόν αυτό το ράμα θα μείνει για πάντα εκεί. Και θα δημιουργεί, ας το πούμε, ένα ερεθισμό τύπου ξένου σώματος. Μάλιστα. Και έχουμε προβλήματα από τέτοιες επεμβάσεις και σε μένα έρχονται ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε άλλα κέντρα, ας πούμε, σε τριπλές πτυχώσεις. Γιατί να επιλέξει λοιπόν κανείς αυτή την μέθοδο τότε? Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε η καινούργια μέθοδος που προτείνουμε εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η μοναδική επιλογή. Τώρα με την καινούργια πτύχωση, θα δείξουμε την επόμενη εικόνα. Η καινούργια πτύχωση λοιπόν εδώ έρχεται
ένα επιπλέον στρώμα ραμάτων απ' έξω, είναι το μπλε που βλέπετε με το ED, το οποίο έρχεται και ενταφιάζει την προηγούμενη ραφή, την ενσωματώνει στο στομάχι μέσα. Έτσι, η προηγούμενη ραφή μπορεί να είναι με απορροφήσιμο ράμα. Και την προστατεύει. Την προστατεύει από πιθανές διαρροές που μπορεί να συμβούν πρώιμα στην φάση της ανάρρωσης. Και βεβαίως σταθεροποιεί πολύ καλύτερα τη συραφή, γιατί το στομάχι είναι πιασμένο στην πραγματικότητα όχι σε 5 αλλά σε 7 σημεία. Εδώ φαίνονται τα 5. Σε πολύ περισσότερα σημεία πιασμένο με ραφές σε σχέση με την απλή τριπλή τείχωση. Είναι λοιπόν σαν επέμβαση πολύ πιο ασφαλής, με πολύ λιγότερες πιθανότητες μεταχειρητικών επιπλοκών, πιο σταθερή πτύχωση, πολύ πιο δύσκολο να σπάσουν τα ράματα και να ανοίξει η πτύχωση και με πολύ μικρότερο φορτίο ξένου σώματος, που σημαίνει ότι πολύ μικρότερα προβλήματα για τον ασθενή. Δηλαδή, λιγότερο... Τι προβλήματα, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ένας ασθενής? Με την τριπλή τείχωση έχουμε δει χρόνια αποστήματα στο στομάχι που πυωρώουν. Έτσι, τα οποία οφείλονται στο ξένο ράμα, στο ξένο υλικό που είναι το ράμα αυτό, το μη απορροφήσιμο. Έχουμε δει εσωτερικά αποστήματα σε κοιλώτες του στομάχου και βεβαίως είναι πάρα πολλοί ασθενείς που παραπονούνται για χρόνιους πόνους στο στομάχι. Προφανώς από ερεθισμό λόγω του ξένου σώματος. Οπότε αυτή η μέθοδος πλέον, η ενισχυμένη πτύχωση, έρχεται να υπερκαλύψει και να εξουδετερώσει ουσιαστικά πιθανότητα προβλήματα. Εξουδετερώνει όλα αυτά τα μειονεκτήματα, λύνει αυτά τα προβλήματα. Συγχρόνως προσφέροντας πολύ καλύτερη ανάρρωση άμεσα μεταχειρητικά και πολύ καλύτερο περιοριστικό αποτέλεσμα, δηλαδή και απώλεια βάρους και σταθερότητα στο μέλλον για τους ασθενείς. Αν υποθέσουμε ότι ένας ασθενής μετά από κάποια χρόνια έρθει και πει: «Γιατρέ, εγώ πλέον δεν θέλω να έχω ξένα σώματα, θέλω να επαναφέρω το στομάχι μου στην αρχική του μορφή», μπορεί να το κάνει με αυτή τη μέθοδο? Πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την προηγούμενη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αναστροφή αυτής της επεμβάσεως, διότι τα πρακτικά τα ράματα που χρησιμοποιούνται είναι, ας το πούμε, και λιγότερα σε αριθμό, επιφανειακά ράματα. Τα απορροφήσιμα που είναι τα εσωτερικά. Τα απορροφήσιμα έχουν φύγει. Οπότε το στομάχι εσωτερικά δεν αποτελεί, δεν έχει κάποια πτύχωση. Τα ράματα, ο οργανισμός τα απορροφάει, σε 2 μήνες έχουν εξαφανιστεί τα ράματα αυτά. Μένει μόνο το εξωτερικό στρώμα των ραμάτων, το οποίο συγκρατεί το όλο στομάχι σε αυτή τη θέση που πρέπει να μείνει. Να μείνουν πτυχές. Μάλιστα. Άρα δεν αντιμετωπίζει και τα προβλήματα εκεί. Κανένα πρόβλημα και στην αναστροφή. Είναι εξαιρετική πρόοδος, ας πούμε, που παρατηρείται στην επέμβαση με αυτή την τεχνική. Και εμείς τα τελευταία 5 χρόνια χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αυτή την τεχνική της ενισχυμένης πτύχωσης και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τα αποτελέσματα, αλλά και οι ασθενείς μας είναι πολύ ικανοποιημένοι, χωρίς κανένα πρόβλημα και καμία επιπλοκή. Ρώτησα νωρίτερα εάν ενδείκνεται για όλους τους ασθενείς και μου αναφερθήκατε στον δείκτη μάζας σώματος 45. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει και δεν μπορούν να υποβληθούν σε μια τέτοιου είδους επέμβαση? Κάποιοι που αποκλείονται? Θα σου πω, Γεννή, αυτό το δείκτη μάζας 45, δείκτη μάζας σώματος 45... Τι σημαίνει πρακτικά? Θα σας πω. Οφείλεται σε μια μελέτη που είχαμε κάνει το 2011. Εκεί συγκρίναμε τα αποτελέσματα της γαστρικής πτύχωσης με το γαστρικό μανίκι. Σε ομάδες ασθενών, 2 ομάδες ασθενών, μια κλινική μελέτη, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πόσο αξιόπιστη είναι η γαστρική πτύχωση και σε σχέση με το γαστρικό μανίκι, αν έχει τις ίδιες ενδείξεις ή όχι. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι η γαστρική πτύχωση έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν BMI κάτω από 45, αλλά αν μιλάμε για ασθενείς με ακραία παχυσαρκία, με BMI πάνω από 50, φαίνεται ότι εκεί υπερτερεί πάρα πολύ το γαστρικό μανίκι. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι το βάρος, τόσο πιο πολύ είναι η συμβουλή μας στους ασθενείς να προτιμήσουν το γαστρικό μανίκι και όχι τη γαστρική πτύχωση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η γαστρική πτύχωση είναι μια επέμβαση η οποία απευθύνεται στη μεσαία κατηγορία των παχυσάρκων ασθενών, σε αυτούς που έχουν, άντε να πούμε, ένα πλεώνασμα βάρους μέχρι 40-45 κιλά. Λοιπόν, από αυτούς τους ασθενείς σίγουρα το 80% θα καταφέρει να τα χάσει όλα τα κιλά κάνοντας πτύχωση. Σε τι διάστημα χρονικό? Μέσα σε ένα διάστημα 8 με 10 μήνες. Μάλιστα. Βεβαίως εφαρμόζοντας και μία διατροφή και μία παρακολούθηση εννοείται, από εσάς. Εννοείται. Από το κατάλληλο, εν πάση περιπτώσει. Και η παρακολούθηση ειδικό. Και η διατροφή είναι αναγκαία. Τώρα, άρα 8 με 10 μήνες, μία μέση κατηγορία βάρους των 40 κιλών περίπου μπορεί να απολεθεί από αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως. Η επέμβαση λοιπόν αυτή ενδείκνεται για μια πολύ μεγάλη μάζα ασθενών που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά του βάρους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι
Είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να κάνει κανείς γαστρική πτύχωση, πέρα από την ακραία παχυσαρκία. Εάν κάποιος έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε άλλη επέμβαση στο μάχο, δηλαδή έχει βάλει δακτύλιο, ας το πούμε, υπάρχει μια σχετική αντένδειξη, εξαρτάται πόσο καλά λειτουργεί το στομάχι του μετά το δακτύλιο. Ή άτομα τα οποία έχουν κάνει, ας πούμε, κάποια επέμβαση για παλινδρόμηση, μια θολοπλαστική, μπορεί να μην μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση πτύχωση στομάχου. Μπορεί όμως να ακολουθήσει ως αναθεωρητική επέμβαση αυτή σε μια άλλη που, ας πούμε, αποκλείσατε το δακτύλιο. Κατανοητό. Μπορεί όμως να έχει υπάρξει μια άλλου είδους προηγούμενη πτύχωση και να έρθει ο γιατρός να επαναλάβει, να αναθεωρήσει την επέμβαση την αρχική με αυτήν που μας υποδείξατε. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιον ασθενή ο οποίος έχει υποβληθεί σε γαστρικό μανίκι, ας πούμε, στο παρελθόν, βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε μια κανονική πτύχωση, γιατί δεν υπάρχει ο θόλος του στομάχου, δεν έχει το στομάχι που έχει. Το μέγεθος. Παρ' όλα αυτά, εάν διαπιστωθεί ότι η αιτία της υποτροπής, γιατί φαντάζομαι ότι για να έρθει ο ασθενής τώρα για να ζητήσει συμβουλή, θα πει ότι έχει ξαναπάρει το βάρος του. Άρα και έχουμε μια υποτροπή στην παχυσαρκία. Εάν αποδειχθεί ότι η αιτία της υποτροπής είναι το ότι έχει ξεχυλώσει το στομάχι του, είναι αρκετά μεγάλο, βεβαίως μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση πτύχωσης. Μπορεί να θεωρήσουμε υπό αυτή την έννοια ότι μπορεί να είναι μια αναθεωρητική επέμβαση για άλλες επεμβάσεις. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι ασθενείς που ενδεχομένως έχουν στο παρελθόν πριν από μια δεκαετία ή πενταετία υποβληθεί σε πτύχωση και ίσως κάποιοι έχουν σπάσει τα ράματά τους και το στομάχι έχει ανακτήσει εν μέρη τουλάχιστον την χωρητικότητά του. Οπότε και αυτοί μπορούν να κάνουν ένα revision, ας πούμε, να ξανακάνουμε πάλι πτύχωση. Όλα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε κάποιον ο οποίος όχι μόνο για παθολογικούς λόγους αλλά και για αισθητικούς λόγους θέλει να κάνει μια τέτοιου είδους επέμβαση είναι και η εικόνα που θα έχει μετά στο δέρμα του. Αυτού του είδους λοιπόν η επέμβαση γίνεται πώς, με ανοιχτό χειρουργείο, λαπαροσκοπικά? Μόνο λαπαροσκοπικά γίνει. Άρα δεν αφήνει ουσιαστικά όχι, και σημάδια. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει ρομποτικά και λαπαροσκοπικά. Έτσι, τα σημάδια και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Έτσι, δεν υπάρχουν σημάδια, δεν υπάρχουν τομές. Η ανάρρωση τομές είναι πάρα πολύ γρήγορη. Η ανάρρωση είναι του 24ωρου, είναι συνήθως επέμβαση της μιας ημέρας, με μια ημέρα παραπολή στην κλινική. Δεν υπάρχουν ενοχλήσεις για τον ασθενή όπως καθετήρες ή λαστιχάκια κλπ. Παροχετεύσεις κλπ. Είναι πάρα πολύ ασφαλής και πολύ αποτελεσματική για αυτή την κατηγορία των ασθενών που σας ανέφερα. Ασθενείς οι οποίοι ναι μεν είναι παχύσαρκοι, αλλά έχουν παράλληλα και κάποια άλλα νοσήματα. Ίσως ζάχαρο, ίσως κάποιο καρδιακό νόσημα, ίσως κάποιο πρόβλημα με το κυκλοφορικό. Επηρεάζουν αυτές οι καταστάσεις μια τέτοιου είδους επέμβαση? Αυτές οι παθήσεις που θεωρούμε ότι συνδέονται με την παχυσαρκία και αυτά που ανέφερες Γιάννη, είναι παθήσεις που συνδέονται με, όπως ο διαβήτης, είναι πάθηση που όλοι ξέρουμε ότι συνδέεται με την παχυσαρκία. Όλες οι παθήσεις που συνδέονται λοιπόν με την παχυσαρκία θα βελτιωθούν με την απώλεια βάρους. Βεβαίως η γαστρική πτύχωση δεν είναι αυτή η επέμβαση που ονομάζεται επέμβαση μεταβολική, όπως είναι τα γαστρικά bypass, αλλά αυτή είναι μια άλλη κατηγορία επεμβάσεων. Είναι μια επέμβαση αμυγός γαστρικού περιορισμού. Μικραίνει το στομάχι και μόνο με αυτό το μηχανισμό λειτουργεί. Είναι μια μηχανική λοιπόν είναι μια επέμβαση. Μηχανική, ακριβώς μια μηχανική επέμβαση, με αποτέλεσμα μηχανικό όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, περιορίζεις την ποσότητα του γεύματος, χορταίνεις με μικρότερες ποσότητες και μέσω αυτού του μηχανισμού επέρχεται η απώλεια βάρους και εμέσως βεβαίως και η βελτίωση σε όλα τα νοσήματα που συνδέονται με το βάρος. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος, η ενισχυμένη λοιπόν γαστρική πτύχωση, χωρίς συπτικές ή άλλες επιπλοκές. Αυτό αναφέρεστε φαντάζομαι στο ράμα, το αναφέρομαι οποίο είπατε στην αρχή. Την τεχνική της ενισχυμένης γαστρικής πτύχωσης. Δεν έχουμε συπτικές επιπλοκές, δεν έχουμε διαφυγές, γιατί είναι δύο επικαλυπτόμενα στρώματα της συγγραφής του στομάχου. Απολύτως ασφαλής. Δεν έχουμε επιπλοκές από ράματα, γιατί τα ράματα είναι ειδικά και τα περισσότερα από αυτά είναι απορροφήσιμα. Και βεβαίως το φορτίο, όπως λέμε, δεν έχουμε εμφύτευση ξένων υλικών. Το φορτίο ξένου υλικού, ακόμα και σε επίπεδο ράματος, είναι πάρα πολύ μικρό. Μάλιστα. Και βεβαίως δεν υπάρχει και εκτομή στο μάχο. Δηλαδή υπάρχει εννοείται τομή λοιπόν, όπως είναι η μέθοδος του γαστρικού μανικιού. Το sleeve, το λεγόμενο. Πλήρως αναστρέψιμη επέμβαση, ακριβώς γιατί μπορούμε να επαναφέρουμε το στομάχι στην αρχή. Αν κάποιος θέλει να μεγαλώσει το στομάχι, μπορεί. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, σπάνια αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις τέτοιες και κυρίως από
σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί αλλού σε επεμβάσεις τέτοιες και έχει σφίξει παραπάνω από όσο πρέπει το στομάχι τους και έχουν προβλήματα δυσφαγίας. Ο μόνος λόγος να ζητήσει κανείς αναστροφή του στομάχου είναι αν έχει ή κάποιο είδους επιπλοκή από τη συγκεκριμένη επέμβαση ή αν το στομάχι του είναι τόσο μικρό που του κάνει την καθημερινότητα δύσκολη. Δηλαδή, αν κανείς δεν μπορεί να συντηρηθεί πλέον, ας πούμε, και είναι μόνο με υγρά, θα πρέπει να αναστραφεί αυτή η επέμβαση. Είναι όμως τις περισσότερες φορές θέμα τεχνικού λάθους. Αλλά μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως εφόσον είναι ο στόμαχος επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Χωρίς λοιπόν περιορισμό επιλογών στη διατροφή, και μιας και μιλάμε για το κομμάτι αυτό, πρέπει να πούμε και πότε μπορεί κανείς να αρχίσει να τρώει κανονικά. Να τρέφεται λοιπόν με την καθημερινή του διατροφή ή με την ρουτίνα που θα του δώσετε εσείς ή ο αντίστοιχος γιατρός. Για αυτό το θέμα του περιορισμού στη διατροφή, αυτό το θέμα αφορά περισσότερο περιορισμός σε ασθενείς που λειτουργούσαν με δακτυλίους. Γιατί ο δακτύλιος δημιουργούσε μια στένωση στο στομάχι, από την οποία στένωση δεν μπορούσαν να περάσουν όλες οι τροφές. Δηλαδή κατέληγε σε αναγωγή, σε έμετο. Δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει, ξέρω εγώ, σαλάτα, νοπό, λαχανικό, ας το πούμε, αν δεν ήταν πολύ ειδικά επεξεργασμένο ή αλεσμένο, ας το πούμε. Γιατί λειτουργούσε όπως ακριβώς λειτουργεί ο νεροχύτης που μπορεί να μας φράξει αν ρίξουμε κάποιο στερεό, ας πούμε, λοιπόν, υπόλοιπο σώμα. Λοιπόν, εδώ, επειδή ο στόμαχος λειτουργεί φυσιολογικά, η τροφή εισέρχεται κανονικά στο στομάχι, εννοούμε ότι δεν έχουμε περιορισμό στην επιλογή. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώει ο ασθενής γλυκά και σοκολάτες. Έτσι, ή και φαγητό αμάσιτο. Θα πρέπει να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένους κανόνες στη διατροφή του, να έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μασάει καλά. Θα φάει και το γλυκάκι του όμως κάποια στιγμή. Θα έχει τη δυνατότητα να φάει το γλυκάκι του. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τι θα φάει. Δεν θα τον περιορίσει το χειρουργείο στην επιλογή. Απλά ενημερώνεται ο ασθενής ότι ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει θα είναι και το αποτέλεσμα της επέμβασης. Μπορεί να είναι λίγο μακροχρόνιο δηλαδή το αποτέλεσμα, να μην χάσει τα κιλά του τόσο γρήγορα όσο τα είχαν αν τηρούσε το πρόγραμμα αυτό. Ακριβώς. Δίνουμε τις οδηγίες που πρέπει να δώσουμε. Οι οδηγίες, θα σας πω περιληπτικά, είναι πάνω κάτω οι εξής. Θα πρέπει κανείς να μασάει πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να μην κάνει επιλογές στη διατροφή του. Να μην τρώει επιλεκτικά, δηλαδή μόνο πατάτα, επειδή τον βολεύει. Θα φάει και τη σαλάτα, θα φάει που περιλαμβάνει ένα ισοζυγισμένο διατολόγιο που θα έχει και το λαχανικό του, τη σαλάτα του, θα έχει και το φρούτο του, το κρέας κλπ. Ένα ισορροπημένο διατολόγιο, μασώντας πολύ πολύ καλά και σταματά να τρώει μόνο όταν χορτάσει. Όταν νιώσει τον κορεσμό, τον στομαχικό κορεσμό, αυτόν τον κορεσμό που νιώθουμε όλοι και σταματάμε το φαγητό όταν τρώμε, όταν γευματίζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφήνουμε τον ασθενή να λειτουργήσει μόνος του και του βάζουμε απλά το στόχο. Λέμε ότι θα πρέπει στους επόμενους 3 μήνες, στους επόμενους 2 μήνες, στον επόμενο μήνα χάσει τόσο. Εφόσον ο ασθενής καταφέρνει μόνος του, χωρίς κάποια βοήθεια και χωρίς κάποιο πρόγραμμα, το πετυχαίνει, δεν επεμβαίνουμε. Μάλιστα. Τον αφήνουμε να κάνει τις επιλογές του. Μπορεί να θέλει να φάει και κάθε μέρα το ένα γλυκό. Παρακολουθείτε βέβαια. Απλά παρακολουθούμε το τι κάνει. Όταν βρίσκουμε ότι κάτι κάνει λάθος, τότε επεμβαίνουμε να το διορθώσουμε. Να προχωρήσουμε λοιπόν και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάποιον ο οποίος θέλει να γυρίσει τη δουλειά του. Ελάχιστη νοσηλεία, 1 έως 2 ημέρες. Ναι, 1 έως 2 ημέρες. Θα έλεγα πιο πολύ 1 ημέρα. Ας πούμε, στην επάνωδο στην εργασία μπορεί να γίνει σε 2 μέρες. Δηλαδή είναι επέμβαση του Σαββατοκύριακου. Μπορεί γενική να κάνει... ή τοπική νάρκωση, γιατρέ. Η νάρκωση είναι γενική. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος όμως αντιμετωπίζει ένα καρδιαγγειακό πρόβλημα μπορεί να υπολείθει σε μια τέτοια επέμβαση. Εφόσον ο αναισθησιολόγος και ο καρδιολόγος δεν έχουν κάποια αντίρρηση και δεν έχουν κάποια ένδειξη, βεβαίως μπορεί. Μάλιστα. Χαμηλό κόστος σε σχέση με τα υπόλοιπα, σε τι οφείλεται κυρίως αυτό? Έχει το μικρότερο κόστος από όλες τις επεμβάσεις παχυσαρκίας, γιατί έχει τη μικρότερη νοσηλεία από όλες τις επεμβάσεις παχυσαρκίας και δεν χρησιμοποιείται κανένα απολύτως ειδικό υλικό. Ούτε εμφύτευμα, ούτε κάποιο συρραπτικό εργαλείο. Δηλαδή το κόστος είναι το ελάχιστο δυνατό και είναι κάτω από 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Γαστρική λοιπόν πτύχωση και μάλιστα ενισχυμένη, ή μια μετεξέλιξη της προηγούμενης μεθόδου. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να προτείνουμε στην μεσαία παχυσαρκία σήμερα σε έναν ασθενή. Τώρα, να περάσουμε να δούμε μια άλλη τακτική, μια άλλη μέθοδο, η οποία είναι γνωστή και την αναφέρατε και εσείς ως μανίκι, το γαστρικό μανίκι, το λεγόμενο sleeve. Τι είναι αυτή η τακτική, σε ποιους βεβαίως μπορεί να απευθύνεται και για ποιο λόγο μπορεί να είναι καλύτερη ή αν θέλετε υποδέστερη της πτύχωσης? Το γαστρικό μανίκι είναι μια κλασική βαριατρική επέμβαση, περιλαμβάνει μια γαστρεκτομή,
Είναι μια επέμβαση που σήμερα θα λέγαμε είναι το gold standard, δεδομένου ότι το 70% των επεμβάσεων παγκοσμίως σχεδόν σήμερα σε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο είναι γαστρικό μανίκι. Είναι μια επέμβαση που έχει κερδίσει την αγάπη των χειρουργών αλλά και των ασθενών. Διότι αποτελεί, ας πούμε, τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ωφέλεια και στο κόστος. Είναι μια επέμβαση η οποία θα βοηθήσει ακόμα και άτομα που πάσχουν από ακραία παχυσαρκία. Η αφαίρεση του θόλου του στομάχου και του μέρους του σώματος. Για πόσα κιλά, δηλαδή, για παράδειγμα, μιλάτε. Αυτή μπορεί να. Η δική μας τακτική είναι ακόμα και σε άτομα βάρους μέχρι 230 κιλά να εφαρμόζουμε το γαστρικό μανίκι. Επιπλέον. Ή στο σύνολο. Στο σύνολο. Στο σύνολο. 230 έτσι. Κιλά. Ναι. Μιλάμε ναι. πραγματικά. Ναι, το λέω αυτό γιατί για μας είναι ένα όριο το 230. Δηλαδή δεν μπορεί ασθενής να χειρουργηθεί πάνω από τα 230 κιλά αν δεν προετοιμαστεί και δεν μπει σε πρόγραμμα προετοιμασίας. Είναι, μάλιστα, ας πούμε, ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε. Άρα λοιπόν, γαστρικό μανίκι. Τι συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση? Αφαιρούμε κομμάτι του στομάχου. Αφαιρείται ο θόλος του στομάχου και ένα μεγάλο μέρος του σώματος. Το στομάχι μικραίνει μέχρι και 10 φορές σε σχέση με την αρχική του χωρητικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι και μεταβολικό. Το γαστρικό μανίκι θεωρείται μια επέμβαση η οποία, ας το πούμε, επεμβαίνει με κάποιους μηχανισμούς ορμονικούς και στο μεταβολισμό, δηλαδή στη ρύθμιση του διαβήτη. Αλλά και είναι μια επέμβαση με πολύ πολύ καλό περιοριστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, η ποσότητα της τροφής που καταναλώνει κανείς με το γαστρικό μανίκι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Με αποτέλεσμα να έχουμε και μεγάλη απώλεια βάρους, αλλά και πολύ μεγάλη ωφέλεια παραπλεύρως σε προβλήματα τύπου διαβήτη τύπου 2. Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι στο γαστρικό μανίκι με την αφαίρεση του θόλου έχουμε και μείωση της όρεξης σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί αφαιρείται, ας πούμε, ο ιστός που παράγει την ορμόνη γκρελίνη. Έτσι. Η αφαίρεση λοιπόν του θόλου του στομάχου έχει ένα επιπλέον όφελος που είναι πολύ ορατό και αισθητό με την γαστρεκτομή sleeve, ότι ο ασθενής έχει μειωμένη όρεξη για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την επέμβαση. Αναφέρεστε στο γαστρικό μανίκι. Υπάρχει πλέον εξέλιξη και σε αυτή την τεχνική? Λοιπόν, γι' αυτό είναι ένα από τα θέματα για τα οποία ήθελα να μιλήσουμε. Γιάννη, είναι το γαστρικό μανίκι δύο δρόμων. Είναι μια καινούργια τεχνική. Στην ουσία είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο κλασικό γαστρικό bypass και το γαστρικό μανίκι. Το γαστρικό bypass θεωρείται μια κλασική μεταβολική επέμβαση που από πολλούς ενδοκρινολόγους παγκοσμίως συστήνεται για την θεραπεία του διαβήτη. Ακόμα και σε άτομα που έχουν όχι πάρα πολύ μεγάλο πλεόνασμα βάρους, δηλαδή όχι βαριά παχυσαρκία. Φαίνεται ότι η παράκαμψη του πρώτου μέρους του λεπτού εντέρου, όπως συμβαίνει στο κλασικό bypass, και θα ήθελα να δούμε μια διαφάνεια για το, να τη δούμε, βεβαίως, για το γαστρικό bypass. Εδώ αυτό βλέπουμε είναι το γαστρικό bypass. Το Ruan Y γαστρικό bypass είναι το κλασικό γαστρικό bypass. Τι γίνεται σε αυτή την επέμβαση? Σε αυτή την επέμβαση λοιπόν απομονώνουμε το στομάχι και το πρώτο μέρος του εντέρου, κρατώντας μόνο ένα μικρό θύλακο και κάνοντας μια αναστόμωση του μικρού θυλάκου του γαστρικού με έντερο. Ένα λεπτάκι. Δηλαδή, να τα πούμε απλά, γιατί εσείς μιλάτε ως γιατρός, εγώ το καταλαβαίνω ως τηλεθεατής, να το πω έτσι. Πάνω αριστερά βλέπουμε καταρχάς ότι είναι το στομάχι. Εκεί με διακεκομένη λοιπόν γραμμή σχεδιάζεται να κάνετε εκεί, τι ακριβώς? Εκεί ακριβώς διαιρείται το στομάχι, κόβεται. Ανοίγουμε λοιπόν. Κρατάμε λοιπόν ένα κομμάτι, πολύ μικρό μέρος του στομάχου. Το υπόλοιπο και στομάχι συνέχεια απομονώνεται, ράβεται και απομονώνεται. Άρα εκεί δεν πηγαίνει καθόλου τροφή. Ακριβώς. Ο σκοπός του χειρουργείου, Γιάννη, είναι αυτός ακριβώς. Να μην πηγαίνει τροφή στο κύριο μέρος του στομάχου και βεβαίως να μην περνάει και η τροφή από το δωδεκαδάκτυλο και το πρώτο μέρος του λεπτού εντέρου. Αυτός είναι ο σκοπός του χειρουργείου. Γι' αυτό διαφορετικά το λόγο, τι αλλάζει όταν περνάει από το πρώτο σημείο? Γιατί φαίνεται ότι αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί το αντιδιαβητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Το ότι γίνεται η παράκαμψη της τροφής, ότι δεν περνάει η τροφή από το πρώτο μέρος του λεπτού εντέρου, αλλά προωθείται κατευθείαν προς το δεύτερο και τελευταίο μέρος του εντέρου, προς τον ηλαιό, είναι ο μηχανισμός ο οποίος βοηθάει στη ρύθμιση του διαβήτη. Λοιπόν, έτσι, κλειδί λοιπόν για τη ρύθμιση του διαβήτη είναι αυτό το πρώτο στάδιο απορρόφηση από το λεπτό έντερο. Έτσι, να καταργηθεί. Μάλιστα. Να καταργηθεί η απορρόφηση. Και μέσω του bypass λοιπόν. Έτσι, αυτό μέσω του bypass λοιπόν γίνεται μια αναστόμωση με το έντερο και φεύγει η τροφή, όλη η τροφή, ό,τι τρώμε φεύγει. Μια παράκαμψη ουσιαστικά. Ακριβώς, είναι παράκαμψη. Ενώ η χυμή του στομάχου μαζί με του χυμού που εκρίνονται από το πάνγκρεας και τα χολιφόρα, η χολή κλπ. Μέσω άλλης έλικας, χωρίς να περάσει τροφή από εκεί, έρχονται και αναστομώνονται και όλα μαζί λειτουργούν
προς το τελικό έντερο που γίνεται η πέψη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ναι, καταργούμε την απορρόφηση τροφής από το μισό έντερο. Το αφήνουμε λιγότερο χρόνο στο έντερο την τροφή, ώστε να μην απορροφάει όλα τα συστατικά. Ακριβώς. Γρήγορα λοιπόν προχωράει προς... Προχωράει προς το παχύ και προς την έξοδο. Προς την έξοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, με πράσινα λοιπόν βελάκια βλέπουμε ότι είναι η χυμή, που αφορούν ακριβώς την χώνευση. Ακριβώς. Σωστά. Και... με κόκκινο είναι η τροφή. Από πάνω δεξιά στην φωτογραφία, όπως κατεβαίνει αυτή μέσα από ακριβώς. το έντερο. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε μικρύνει τον χώρο, τον όγκο καλύτερα του στομάχου. Και παρακάμπτουμε επίσης και ένα σημείο στο οποίο απορροφώνται πολύ εύκολα οι τροφές και τα συστατικά, με αποτέλεσμα να βελτιώνουμε και το αντιδιαβητικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια κλασική επέμβαση, είναι το κλασικό, με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό δουλεύει και το λεγόμενο μίνι γαστρικό bypass. Μάλιστα. Ή γαστρικό bypass μιας αναστόμωσης. Mm-hmm. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εκεί απομονώνεται το στομάχι και το πρώτο μέρος του εντέρου, του δεκαδακτύλου κλπ. Αυτά τα χειρουργεία λοιπόν έχουν ένα πολύ καλό μεταβολικό αποτέλεσμα, αλλά έχουν και κάποιες παρενέργειες οι οποίες είναι σοβαρές. Οι παρενέργειες που έχουν οι μεταβολικές είναι ότι δημιουργούν πολύ μεγάλη δυσκολία στην απορρόφηση σιδήρου, ασβεστίου, βιταμινών, των λεγόμενων δηλαδή μικροθρεπτικών συστατικών. Και ο ασθενής ο οποίος θα υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση, καμιά φορά έχει πολύ βαριά δυσαπορρόφηση και χρειάζεται να παίρνει φόρους ζωής, συμπληρώματα διατροφής, να παίρνει σίδηρο, να παίρνει ασβέστιο καθημερινά, να παίρνει βιταμίνες. Άρα να... φτιάχνουμε το ένα πρόβλημα, να δημιουργούμε ένα πολύ σοβαρότερο ναι, άλλο. Ναι, θα το μπορούσες να το πεις και έτσι. Γενικώς είναι μια επέμβαση η οποία δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις στον ασθενή όσον αφορά την υγεία του, ας το πούμε, την ανάγκη να υποστηρίζεται ιατρικά και φαρμακευτικά για όλη του τη ζωή, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι, ας το πούμε, και πολύ πολύ δημοφιλής η επέμβαση αυτή. Ένα άλλο μειονέκτημα που έχει... Ενδείκνεται όμως σε κάποιους ασθενείς μόνο και μόνο γιατί έχει ακριβώς το αντιδιαβητικό αποτέλεσμα. Αυτό, για αυτό το θα μιλήσουμε ακριβώς μετά. Βεβαίως είναι μια ένδειξη για τον βαρύ διαβήτη να κάνει κάποιος τέτοια επέμβαση. Αλλά η επέμβαση που θα δούμε στη συνέχεια, το γαστρικό μανίκι ιδιοδρόμων, μπορεί να βοηθήσει το ίδιο καλά και αυτό. Μάλιστα. Χωρίς όμως να έχει τα προβλήματα που έχει το γαστρικό bypass. Να δούμε λοιπόν τώρα το γαστρικό μανίκι δύο δρόμων που προτείνουμε εμείς σαν καινούργια αντιδιαβητική επέμβαση. Αριστερά καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε την κατάσταση πριν την επέμβαση. Ακριβώς. Ένα στομάχι λοιπόν, ο 12δάχτυλος και το λεπτοέντερο. Και το λεπτοέντερο. Είναι ένα φυσιολογικό στομάχι. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν, τι ζητούμε εμείς. Ζητούμε σε έναν ασθενή, ο οποίος είναι υπέρβαρος, να πετύχουμε πόλια βάρους. Και βεβαίως, αν έχουμε και πρόβλημα διαβήτου, να πετύχουμε συγχρόνως μια καλύτερη ρύθμιση του διαβήτου. Θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε να μην μειωθεί τόσο πολύ η απορρόφηση βιταμινών, να μπορεί σε έναν βαθμό να καλύπτει τις ανάγκες του ασθενής, χωρίς να έχει τόσο μεγάλες ανάγκες από συμπληρώματα διατροφής. Mm. Αυτό λοιπόν το μανίκι δύο δρόμων πετυχαίνει αυτά ακριβώς τα ζητούμενα. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα κλασικό γαστρικό μανίκι, μια επέμβαση στην οποία έχει αφαιρεθεί ο θόλος του στομάχου, έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του σώματος. Έχουμε την μείωση της γκρελίνης που θέλουμε για να μειωθεί η όρεξη. Εκείνης της ουσίας δηλαδή που μας κάνει να πεινάμε. Ακριβώς, που μας κάνει να πεινάμε. Έχουμε ένα πολύ μικρό στομάχι που θα μας βοηθήσει να έχουμε μια απώλεια βάρους. Και ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε μια αναστόμωση τώρα του εντέρου με το στομάχι, έτσι ώστε ένα μέρος της τροφής να μην περνά από το 12δάκτυλο και την πρώτη μοίρα του λεπτού εντέρου, αλλά να εκτρέπεται, να γίνεται ένα bypass προς το απότερο, προς το περιφερικό έντερο, για να πετύχουμε και το διαβητικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, άρα λοιπόν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Μεγάλο μέρος της τροφής λοιπόν οδεύει απευθείας στην έξοδο. Εδώ, ενώ λοιπόν, ένα άλλο που θέλει να διατηρήσει τα συμπτώματα. Οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι το 70% της τροφής προωθείται προς το έντερο το περιφερικό και μόνο το 30% της τροφής περνά τον κανονικό δρόμο. Μάλιστα. Έτσι. Είναι επαρκές αυτό το ποσοστό για να καλύψει τις ανάγκες του ασθενή μέταλλα και βιταμίνες? Όχι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά σίγουρα έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες ο ασθενής να μην έχει σοβαρή δυσαπορρόφηση και να μην χρειάζεται καθημερινά να παίρνει χάπια, αλλά ενδεχομένως να παίρνει περιστασιακά και περιοδικά, αρκεί να παρακολουθείται. Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αποφεύγεται ο κίνδυνος της βαριάς ανεμίας που καμιά φορά παρουσιάζεται με τον bypass, γιατί ξέρετε με τα κλασικά bypass. Υπάρχουν ασθενείς που δυστυχώς με τα χρόνια, μετά από μία-δύο δεκαετίες, χειροτερεύει πολύ η απορροφητικότητα του εντέρου και τα προβλήματα αντί να αμβλύνονται και να μειώνονται με τα χρόνια, τις δυσαπορρόφησεις πολλαπλασιάζονται.
Δηλαδή, πλέον υπάρχουν ασθενείς που δεν τους φτάνει το σκεύασμα σίδηρο από το στόμα και έχουν ανάγκη να παίρνουν ενδοφλέβια σίδηρο από μια ηλικία και μετά, έτσι. Ή να κάνουν σιλίες για αυτόν τον λόγο. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία προσπαθούμε με αυτή την καινούργια τεχνική να τα αποφύγουμε. Να βοηθήσουμε τον οργανισμό ένα μέρος της απορροφητικότητάς του να το διατηρήσει. Με φυσιολογικά μέσα. Με φυσιολογικά μέσα. Έχοντας συγχρόνως πετύχει και το αντιδιαβητικό αποτέλεσμα, το μεταβολικό αποτέλεσμα, με την παράκαμψη του εντέρου που πετυχαίνει αυτή η λούπα αναστόμωση με το γαστρικό μανίκι. Αυτή, γιατρέ, η τακτική, η μέθοδος την οποία προτείνεται είναι αναστρέψιμη, γιατί εδώ έχουμε πλέον αφαίρεση μέρους του στομάχου και αναστόμωση σε ένα άλλο σημείο του στομάχου. Αναστρέψιμη το γαστρικό μανίκι δεν είναι. Αυτό το κομμάτι καθιστά την επέμβαση μια αναστρέψιμη, ότι έχει μέσα γαστρικό μανίκι. Όταν κάνουμε το γαστρικό μανίκι, σημαίνει ότι έχουμε αφαιρέσει ένα μέρος του στομάχου οριστικά. Όσον αφορά τώρα την παράκαμψη, την εκτροπή, βεβαίως αυτή είναι αναστρέψιμη. Μπορεί κανείς να επαναφέρει το έντερο στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή να αφήσει την οδό, την πεπτική, να λειτουργήσει φυσιολογικά. Μερικώς λοιπόν αναστρέψιμη σε ό,τι αφορά την αναστόμωση, αλλά όχι το μέγεθος του στομάχου. Ναι. Προκύπτουν αντεδείξεις άλλες ίσως από αυτή τη μέθοδο? Αντέδειξη καμία. Αντέδειξη καμία. Θα σου πω μόνο για κάποιο μικρό ποσοστό που μπορεί να είναι κάτω από 3%. Πιθανότητα αυτή η επέμβαση να δημιουργήσει αυτό που λέγεται αλκαλική γαστρίτιδα. Δηλαδή, επειδή σε μεγάλη ποσότητα η χολής έρχεται, περνάει και από το στομάχι, μπορεί να δημιουργήσει ερεθισμό στο στομάχι. Μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην αναστροφή, αυτό που είπες προηγουμένως, αλλά η πιθανότητα είναι πολύ πολύ μικρή να χρειάζεται αναστροφή, κάτω από 3%. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εντέλεξη για την μέθοδο αυτή. Είπατε νωρίτερα ότι υπάρχουν μέθοδοι στις οποίες η μεταχειρητική παρακολούθηση για ορισμένους ανθρώπους είναι μόνιμη, ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να είναι σε πιο τακτική βάση, να το πούμε έτσι, ανά έτος, ανά εξάμηνο. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι η μεταχειρητική παρακολούθηση για να έχει ένας παχύσαρκος ασθενής το επιθυμητό αποτέλεσμα και για την υγεία του, αλλά και για την αισθητική του? Εκείνο που λέω στους ασθενείς τις περισσότερες φορές που συζητάμε πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι αυτό που θα κάνουμε μαζί, γιατί δεν θα πετύχουμε κάτι αν δεν βοηθήσουμε και οι δύο, είναι ένα αποτέλεσμα που η ευθύνη του θα βαρύνει και τους δύο και τις δύο πλευρές 50-50, 50% και 50%. Δεν είναι ετεροβαρή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που δεν θα το κάνει το χειρουργείο το αποτέλεσμα, αν δεν βοηθήσει ο ασθενής. Λοιπόν, χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στον γιατρό και στον ασθενή και ο ασθενής πρέπει να το αποδεχτεί αυτό, αν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση. Τώρα, ανάλογα με το τι επέμβαση θα κάνει, ας πούμε, αν κάνει κάποια επέμβαση αμυγός περιοριστική, όπως είναι η πτύχωση, ή μια λιγότερο επεμβατική, όπως είναι το γαστρικό μανίκι, ας το πούμε. Εκεί θα παρακολουθηθεί ο ασθενής εντατικά για κάποιο διάστημα, για 8 με 10 μήνες. Και από εκεί και πέρα θα έχει οδηγίες για ένα check-up, ένα εξάμεινο για τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι απαραίτητη συνεργασία για τους 8 πρώτους μήνες, ας πούμε, για να βάλουμε το νερό στα βλάκια, να μπει σε μια. Να πάρει μια σειρά. Τώρα, για τα πιο επεμβατικά χειρουργία, όπως είναι το γαστρικό bypass, εκεί η παρακολούθηση και η συνεργασία πρέπει να είναι ισόβια. Και πρέπει να το κατανοήσει αυτό ο ασθενής, γιατί δυστυχώς ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τα bypass είναι ότι οι ασθενείς μας χάνονται από το follow-up. Πριν από μερικά χρόνια είχα κάνει μια ανασκόπηση με το υλικό των ασθενών μας και το είχα παρουσιάσει και στο συνέδριο της Παχυσαρκίας, το πανελλήνιο που γίνεται κάθε 2 χρόνια. Δυστυχώς πετύχαμε, εγώ και η ομάδα μου, μόνο 16% follow-up στα 3 χρόνια στους ασθενείς που είχαν πετύχει γαστρικό μανίκι. Δηλαδή, με αποτέλεσμα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι το 84% των ασθενών είτε δεν συνεργάζονται είτε απλά εξαφανίζονται μετά το χειρουργείο. Είναι ένα κακό σκόρ, ας το πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά πιθανώς, ας πούμε, συμβατό με την οτροπία μας. Πάντως είναι απαραίτητη λοιπόν η παρακολούθηση, λοιπόν, λέτε, σε μια πάρα πολύ σημαντικό. Είπα, το αποτέλεσμα είναι 50-50. Μάλιστα. Αν δεν βοηθήσει ο ασθενής και δεν παρακολουθείτε, δεν θα έχουμε μακροπρόθεσμα καλό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε όμως συνολικά λίγο τα πλεονεκτήματα που μπορεί να μας δώσει η επέμβαση για το γαστρικό μανίκι 2 δρόμων. Μεταβολικό λοιπόν αποτέλεσμα εισάξιο του γαστρικού bypass, το είδαμε. Γαστρικός περιορισμός και μείωση όρεξης είναι λοιπόν ο όγκος του στομάχου. Ακριβώς, και ό,τι πετυχαίνει με το γαστρικό μανίκι. Μείωση της όρεξης και περιορισμός, σημαντικός περιορισμός στη χωρητικότητα του στομάχου.
μικρότερη επίδραση στην απορρόφηση βιταμινών σιδήρου, κάτι το οποίο τονίσαμε την σημασία. Βεβαίως είναι το πλεονέκτημα, το σημαντικό πλεονέκτημα είναι αυτό. Ότι για την υγεία κυρίως, για την υγεία, παθολογία του για την μακροχρόνια, έτσι, η υγεία και η ισορροπία του οργανισμού. Λιγότερη εξάρτηση από φάρμακα σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Λιγότερη εξάρτηση από τα φάρμακα, τα συμπληρώματα διατροφής. Και να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Διατήρηση της φυσιολογικής πεπτικής οδού, άρα δεν αλλάζει κάτι είναι δραστικά. Είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι με το μανίκι δύο δρόμων δεν απομονώνεται κανένα τμήμα του πεπτικού συστήματος και όλα είναι προσβάσιμα ενδοσκοπικά. Δηλαδή, ενώ στο κλασικό γαστρικό bypass το κλειστό στομάχι και το δεκαδάκτυλο δεν είναι προσπελάσιμο για την ενδοσκόπηση. Ο ενδοσκόπος μπαίνοντας δηλαδή από το στόμα, κατεβαίνει στο νέο στομάχι και από εκεί κατευθείαν στο απότερο έντερο. Δεν μπορεί να μπει στο παλιό στομάχι να δει τι γίνεται. Μάλιστα. Εδώ με το μανίκι δύο δρόμων έχουμε πλήρη πρόσβαση και προς το δεκαδάκτυλο και προς το παλιό δηλαδή δρόμο του και προς τον καινούριο δρόμο, ας πούμε, και στο στομάχι βεβαίως όλο. Δεν έχουμε τίποτα κρυφό. Είναι όλα προσβάσιμα στην ενδοσκόπηση. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τον χειρουργό, ωστόσο επωφελείται εμέσως και ο ασθενής. Αυτό σημαίνει ότι έχει μικρότερους κινδύνους ο ασθενής για οτιδήποτε. Από προβλήματα στα χοληφόρα, μέχρι δηλαδή χολιδοχοκίστη, χολουλιθιάση κλπ. Κλπ. Μέχρι και πιθανώς μελλοντικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι δυσάρεστες για την υγεία του, ας πούμε, όπως είναι κάποια εξέλιξη σε κακοήθεια, ας το πούμε. Έτσι, εδώ είναι πολύ καλύτερα γιατί μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Απευθείας. Μικρότερη λοιπόν χειρουργική κίνδυνη και επιπλοκές το αναφέρατε και δεν απαιτείται σύγχρονη χολοκυστεκτομή. Ναι. Εδώ είναι μια θέση η οποία είναι παγία. Για μας το έχουμε δοκιμάσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε, δοκιμάσει και αυτό που λέμε διπλή τυφλή μελέτη. Έχουμε κάνει σε ασθενείς bypass με χολοκυστεκτομή και σε ασθενείς bypass χωρίς χολοκυστεκτομή. Και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 80% των ασθενών οι οποίοι θα υποβληθούν σε επέμβαση τύπου bypass θα αναπτύξει προβλήματα στη χολή. Δηλαδή θα κάνει χολολιθίαση και θα χρειαστεί σε δεύτερο χρόνο χολοκυστεκτομή. Αυτό για το κλασικό bypass είναι ένα πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχουμε, είπαμε, πρόσβαση εσωτερικά για την πεπτική οδού, τι συμβαίνει και να βοηθήσουμε αν υπάρχει κάποια μετακίνηση λίθων προς τα χολιφόρα αγκία. Πέτρες που λέμε, πέτρες, της χολής. Λοιπόν, ακριβώς. Οι επιπλοκές λοιπόν της χολιλιθιάσεως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν έχεις κάνει γαστρικό bypass. Μάλιστα. Κλασικό γαστρικό bypass. Μέθοδο αυτή που προτείνεται, υπάρχει τη μέθοδο αυτή, να το δει κανείς. Μπορεί και να το δει, μπορεί και να καθαρίσει τα χολιφόρα αν χρειαστεί ενδοσκοπικά. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν απαιτείται και χολοκυστεκτομή. Εάν παρουσιάσει ο ασθενής στο μέλλον προβλήματα από τη χολή του, θα μπορεί να έχει μια αντιμετώπιση τελείως κανονική και φυσιολογική, όπως ο κάθε ασθενής, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα και κανένα άλλο πρόβλημα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία παραπονιούνται πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μια επέμβαση βαρυιατρικής είναι η λεγόμενη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Και εδώ ερωτάται κανείς, μπορεί να αποφευχθεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν έχει κάνει ένα γαστρικό μανίκι, όταν έχει κάνει για παράδειγμα μια επέμβαση δακτυλίου. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Τι είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει στον ασθενή? Γιάννη μου, η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση είναι καταρχάς μια νόσος η ίδια. Έτσι, θα ήθελα να δούμε λίγο ένα βίντεο. Τι σημαίνει η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση? Βεβαίως. Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία υπάρχει δυσλειτουργία για κάποιο λόγο των σφιχτηριακών μηχανισμών του ισοφάγου και επιτρέπει την είσοδο όξινων γαστρικών υγρών στον κατώτερο ισοφάγο. Αναστροφή ουσιαστικά των υγρών δηλαδή, το στομάχι. Παλινδρόμηση του ανοιγρών του στομάχου. Αυτό που λέμε ότι μου ήρθαν τα υγρά στο στόμα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι τα υγρά του στομάχου είναι και όξινα, γιατί ο στόμαχος είναι καυστικά για τον ισοφάγο και ο ισοφάγος δημιουργείται καταρχάς ισοφαγίτιδα, η οποία εξελίσσεται σε κάποιους βαθμούς βαρύτητος ανάλογα με το πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά τα επεισόδια της παλινδρόμησης. Έχουμε 4 βαθμούς βαρύτητας, ας πούμε, που μπορεί να είναι από ένα απλό ερεθισμό μέχρι να φτάσει στο σημείο να έχει και έλκη. Ο ισοφάγος, ας το πούμε, σοβαρά με και να έχει αιμορραγίες. Με ό,τι για μια μελλοντική κατάσταση και εξέλιξη. Αυτό λοιπόν ονομάζεται γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Κλινικά είναι αυτό που λέμε ο ασθενής ότι έχει αίσθημα καύσου, καούρες. Καούρες. Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν παλινδρόμηση αισθάνονται αυτό την καούρα, το κάψιμο. Με διάφορα συσκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν βεβαίως ναι, και στην τώρα, επίσης μια ένδειξη παλινδρόμησης είναι όταν καμιά φορά όταν ξαπλώνουμε για να κοιμηθούμε ότι έχουμε αναγωγές περιεχομένου γαστρικού, δηλαδή μας γυρίζει η τροφή που έχουμε φάει προς
προς το στόμα. Αναγωγές λοιπόν είναι και αυτά παλινδρόμηση. Τώρα, εμείς συζητάμε για την παλινδρόμηση η οποία εμφανίζεται μετά από επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας, δηλαδή βαριατρικές επεμβάσεις. Παλινδρόμηση δημιουργείται κυρίως μετά από γαστρικό μανίκι. Τα bypass συνήθως δεν έχουν παλινδρόμηση. Γιατί? Γιατί παρά το ότι έχουμε ένα μικρό στομάχι, επειδή έχουμε την παράκαμψη προς το έντερο, αυτό το στομάχι έχει χαμηλές πιέσεις εσωτερικά. Οι πιέσεις του εκτονώνονται προς το έντερο. Και έτσι λοιπόν τα υγρά που παράγει το μικρό στομάχι φεύγουν προς το έντερο πιο εύκολα παρά γυρίζουν προς τα πάνω για να δημιουργήσουν παλινδρόμηση. Στο sleeve gastrectomy όμως είστε το γαστρικό μανίκι που το στομάχι λειτουργεί κανονικά, είναι μικρό, πολύ μικρό και πολλές φορές η πίεση εσωτερικά μπορεί να αυξηθεί, εκεί μπορούμε να έχουμε φαινόμενα παλινδρόμησης. Περίπου το 25% των ασθενών που υποβάλλονται σε γαστρικό μανίκι έχουν περιστασιακά ή συχνά καούρες, έτσι το περιγράφουν οι ασθενείς. Περιγράφουν ένα αίσθημα καύσου, καούρας. Αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, αυτά αντιμετωπίζονται καταρχάς φαρμακευτικά. Με αντιόξινα φάρμακα και αντιακριτικά φάρμακα, τα λεγόμενα PPIs, και οι περισσότεροι ασθενείς ανακουφίζονται και δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω από μια ισορροπημένη διατροφή, από το να αποφεύγουν την κατάκληση φαγωμένη. Και τις ώρες που κάνεις θα καταναλώσεις φαγητό. Ναι, είναι διαφορετικό να φας και να κάνεις κάποιες κινήσεις, να περπατήσεις, από το να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς κατευθείαν. Εννοείται. Γι' αυτό το λόγο δεν συνιστάται να ξαπλώνει κανείς φαγωμένος, ακόμα και υγιής αν είναι, να ξαπλώνει κανείς φαγωμένος, γιατί όσο να είναι η παλινδρόμηση μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, αυτή λοιπόν με φαρμακευτική αγωγή για κάποια τροποποίηση διαιτολογική, με την έννοια ότι μπορεί να αποφύγουν κάποιες τροφές που ενδεχομένως δημιουργούν παλινδρόμηση ή την επιδεινώνουν, μπορεί και να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άλλη μια κατηγορία ασθενών είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί παλιά σε γαστρικό δακτύλιο. Αυτοί οι ασθενείς έχουν ένα άλλο πρόβλημα. Έχουν ότι... Να δούμε και τη σχετική, να δούμε λίγο τη σχετική παρακαλώ. Διαφάνεια με το γαστρικό δακτύλιο. Ο γαστρικός δακτύλιος, λοιπόν, ο οποίος μπαίνει στην αρχή του στομάχου ή στο κατώτερο σημείο του εσωφάγου, υποτίθεται για να σφίγγει εκεί στο σημείο του στομάχου, να μην επιτρέπει να κατεβεί η τροφή. Περιορίζει την είσοδο στο στομάχι. Περιορίζει ακριβώς. Έχει όμως, ας πούμε, υπάρχει όμως μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί και που συμβαίνει σε περισσότερο από το 30% των ασθενών. Είναι αυτό που σημαίνει, που περιγράφεται σαν ολίσθηση του δακτυλίου, δηλαδή το να μετακινηθεί ο δακτύλιος ή να μετακινηθεί το στομάχι, εν πάση περιπτώσει να αλλάξει θέση ο δακτύλιος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγάλος θύλακος στομάχου πάνω από το δακτύλιο. Ένα δεύτερο στομάχι. Ακριβώς ένα δεύτερο στομάχι, το οποίο καμιά φορά μπορεί να φτάσει να είναι το μισό στομάχι. Σε αυτή την περίπτωση έχει την αίσθηση ότι ο δακτύλιος έχει φύγει από τη θέση του και έχει πάει στη μεσότητα του στομάχου. Δηλαδή έχει ένα στομάχι από πάνω και ένα στομάχι από κάτω. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πολύ πολύ μεγάλη παλινδρόμηση, η οποία μπορεί να συμβεί ακόμα και στην όρθια θέση. Δεν χρειάζεται πλέον να ξαπλώσεις, η οποία μπορεί να είναι πολύ συχνή και βεβαίως πολύ συχνή και στην κατακεκλειμένη θέση όταν κοιμάται ο ασθενής. Όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσο μεγάλη παλινδρόμηση με το δακτύλιο, αυτό σημαίνει ότι ο δακτύλιος πρέπει άμεσα να χαλαρώσει, να ανοίξει, να ξεσφίξει ή και ενδεχομένως να αφαιρεθεί, διότι η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη για τη ζωή. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μηχανισμό παλινδρόμησης, η οποία οφείλεται στη στένωση του στομάχου, η οποία είναι απότοκος του δακτυλίου, που έχουμε τοποθετήσει και ο οποίος έχει φύγει από τη θέση του. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε το δακτύλιο που έχει τοποθετηθεί στην αρχική επέμβαση, θα επανέλθει ο εσωφάγος στην αρχική του φυσιολογική κατάσταση? Το θέμα είναι ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει, θα έλεγα, είναι ότι θα πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της παλινδρόμησης και το πρόβλημα πρώτα με την αφαίρεση του δακτυλίου λύνεται. Μάλιστα. Η παλινδρόμηση θα φύγει και ο ασθενής θα λύσει το πρόβλημά του. Τώρα, αυτό που με ρωτάς για το θέμα του εσωφάγου είναι ότι ο εσωφάγος βεβαίως όταν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, καμιά φορά έχει χάσει και ένα μέρος της λειτουργικότητάς του. Αυτό πιθανότατα δεν θα επανέλθει, αλλά δεν θα δημιουργήσει στον άρρωστο κλινικά συμπτώματα. Δηλαδή θα απαλλαγεί από τις παλινδρομήσεις που είχε και τις καούρες ο ασθενής, αν είχε και καούρες μαζί με αυτό. Μάλιστα. Τώρα, για το άλλο θέμα που μιλήσαμε πιο πριν, για τις παλινδρομήσεις που συμβαίνουν μετά από το γαστρικό μανίκι ή την πτύχωση, εκεί η κλασική επέμβαση που κάνουμε στην παλινδρόμηση είναι ένας τύπος θολοπλαστικής που λέγεται Nissen. Και να κάποιες, κλείσουμε με αυτό, γιατρέ. Ναι, ή και κάποιες παραλλαγές. Δηλαδή, εκεί θα έπρεπε να ένα μέρος του σφιχτηριακού μηχανισμού που δεν λειτουργεί να το αντικαταστήσουμε με μια πλαστική που κάνουμε στο θόλο του στομάχου.
Το θέμα με το γαστρικό μανίκι είναι ότι δεν έχουμε πλέον θόλο στομάχου, γιατί έχει αφαιρεθεί ο θόλος του στομάχου. Εδώ, άρα δεν μπορεί να αξιοποιήσουμε αυτό. Άρα δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κομμάτι για να κάνουμε την κλασική αντιπαλινδρομική τεχνική της Nissen. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επέμβαση πολύ πολύ ειδική για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε γαστρικό μανίκι και έχουν προβλήματα παλινδρόμησης, που βασίζεται στην επιμήκυνση του ενδοκοιλιακού ισοφάγου, δηλαδή είναι μια επέμβαση η οποία θα μεταφέρει, θα τραβήξει ισοφάγο από το θώρακα προς την κοιλίτσα, χωρίς, όσο ακούγεται τρομερό, είναι μια πολύ πολύ απλή και εύκολη επέμβαση, θα αποκαταστήσει ένα μέρος του σφιχτηριακού μηχανισμού, ο οποίος δυσλειτουργεί, θα σφίξει τα σκέλη του διαφράγματος που έχουν χαλαρώσει πολλές φορές, γιατί οι παχύσαρκοι ασθενείς, οι οποίοι καμιά φορά πέρα από το ότι έχουν μια χαλάρωση στην περιοχή όταν φύγει το λίπος, καμιά φορά όταν υπάρχει παχυσαρκία και λίπος, μας κρύβουν μικρές διαφραγματοκύλες, οι οποίες εμφανίζονται όταν αδυνατήσει ο ασθενής, όταν χάσει το βάρος ο ασθενής, φύγει το λίπος από την περιοχή, τότε εμφανίζεται μια μικρή διαφραγματοκύλη. Η διόρθωση λοιπόν αυτή της διαφραγματοκύλης με την επιμήκυνση του ενδοκοιλιακού ισοφάγου και τη χρήση κάποιες φορές, αν χρειάζεται, κάποιων ειδικών πλεγμάτων που βάζουμε, έχουμε 90% επιτυχία στην πλήρη αποκατάσταση και την εξάλληψη του προβλήματος της καούρας μετά από γαστρικό μανίκι ή γαστρική πτύχωση. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Γεια σας. Η βαριατρική χειρουργική, σε συνδυασμό με την ψυχολογική προσέγγιση και υποστήριξη του παχύσαρκου ασθενή, μπορεί να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα με μακρόχρονη ή και μόνιμη διάρκεια. Οι σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις βαριατρικής μπορούν να δώσουν λύσεις σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, αποκαθιστώντας την ποιότητα της ζωής τους, αλλά και την αποφυγή σοβαρών κινδύνων για την υγεία τους. Από εμάς, γεια σας.